Oh Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος Σιμών. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστό αδελφοί. Όλοι εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας αλλά και όσοι για πρώτη φορά ίσως ακούσετε μία εκπομπή τέτοιου είδους. Να έχετε μία χαρά η οποία να στηρίζεται σε ένα αιώνιο βάθρο. Και υπάρχει μία τέτοια χαρά η οποία στηρίζεται επάνω στην Αναστάσιμη Χαρά του Χριστού. Είδατε πως οι πιστοί την ημέρα της Αναστάσεως έχουμε τόσο μεγάλη χαρά. Μία ιδιαίτερη μέρα είναι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, το ξημέρωμα δηλαδή της Αναστάσεως. Αισθανόμαστε μία ανάταση και μέσα μας γεννιέται μια χαρά, η οποία ξεκινά από την πίστη στην αιωνιότητα, στην αλήθεια και στην αγάπη του Χριστού. Αν μπορούσαμε λοιπόν όλον τον καιρό να διατηρούσαμε αυτήν την χαρά, θα είχαμε κατορθώσει πολλά πράγματα στη ζωή μας θα είχαμε λύσει άπειρα προβλήματα από αυτά που μας δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια, διότι ο άνθρωπος ο χαρούμενος είναι ο κατά θεόν ζών, ο ζωντανός άνθρωπος. Οι μαθητές όταν είδαν τον Αναστημένο Χριστό χάρηκαν, μας λέει το Ευαγγέλιο. Και του είχε πει ο Χριστός ότι η χαρά αυτή που θα νιώσετε θα μείνει για πάντα μέσα σας αλλά και στις μυροφόρες γυναίκες που πήγαν να αλείψουν με μοίρα τον Χριστό τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, τις συνάντησε ο Αναστάς Καθοδόν και τους είπε «Χαίρετε». Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Θεός μας θέλει χαρούμενους και όχι σκυθροπούς. Χαίρετε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, διότι ο Θεός είναι ο πλάστης μας και ο πατέρας μας, και ποτέ δεν θα μας αφήσει, αρκεί να Τον πιστεύουμε, να Τον αγαπούμε και να είμαστε σε θέση όλα να τα θυσιάσουμε για την αγάπη Του. Η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί αδελφοί, θα έχει περιεχόμενο αναστάσιμο. Σε ένα από τα πιο θαυμάσια συγγράμματά του, το οποίο ονομάζεται εορτοδρόμιο, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύει με εξαίρετο τρόπο τους κανόνες, δηλαδή τις καταβασίες και τα τροπάρια που τις συνοδεύουν για όλες τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Η ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου είναι εξαιρετική, διότι βασίζεται στην Αγία Γραφή και στους Θεοφώτιστους τους Πατέρες. Και σε κάθε σελίδα αυτού του Ιερού Βιβλίου αφήνει να ξεχυθεί το Θεός δωτό χάρισμά του. Αυτό γίνεται αισθητό σε κάθε μελέτη του βιβλίου αυτού, πολύ περισσότερο όταν φτάσει στην μελέτη του κανόνος του Πάσχα. Στον κανόνα του Πάσχα ο Άγιος βάζει όλη την τέχνη του για να αποτυπώσει στο χαρτί το ξεχύλισμα της καρδιάς του, που σκυρτούσε έντονα καθώς σκεφτόταν και ζούσε νοερά την πιο μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας μας, το Άγιο Πάσχα. επενή καταρχάς τον υμνογράφο του κανόνος του Πάσχα, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, γράφοντας «Με λαμπρά πράγματα η θέλησε να λαμπρύνει την λαμπράν ανάσταση του Κυρίου, αξίως της ειδική του λαμπρότητος, ο λαμπρός στο βίο και λαμπρότερο στο λόγο και λαμπρότατο στην ψυχήν Ιωάννης» πρώτον μεν γαρ ελάμπρινε την λαμπράν ημέραν ταυτήν, όχι με άλλον ήχον, αλλά με τον πρώτον. Λάμπρινε δηλαδή την ημέρα της Αναστάσεως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γράφοντας τον κανόνα σε πρώτο ήχο. Ο πρώτος ήχος είναι πανηγυρικός, εφρόσινος και χαρούμενος ήχος. Καθώς η ημέρα του Πάσχα είναι η εορτή των εορτών και η πανήγυρης των πανηγύρεων και η λαμπρότερη ημέρα από όλες τις άλλες, έπρεπε τα τροπάρια να ψάλλονται και στον αντάξιο ήχο, τον πρώτο, ο οποίος είναι πανηγυρικός. Θα παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα γραφόμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου σε έναν ύμνο τον οποίον συχνά τον ακούμε αυτές τις ημέρες, μέχρι την εορτή της Αναλήψεως του Χριστού. «Ο Θείας, ο φίλης, ο φιλης ο τη σου φωνής, με θυμώνα ψευδός γαρ επικύλω έσαις μέχρι μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είν η πιστή άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλώμεθα». Το οποίο σημαίνει «Ω, τι φωνή Θεία ήταν εκείνη, Θεάνθρωπε Ιησού Χριστέ, όπου εξεφώνησες στους Αγίους σου Αποστόλους». Και πώς να μην ήταν θεία αυτή η φωνή, η οποία βγήκε από τα θεϊκά εκείνα και προσκυνητά πανάγια χείλη σου. Ω, τι φωνή φιλτάτη ήταν εκείνη που λάλησες στους φίλους σου τους μαθητές. Και πώς δεν ήταν φιλτάτη, τι γλυκητάτη ήταν εκείνη η φωνή, η οποία προήλθε από το γλυκύτατο και νεκταρόδες στόμα σου και πως δεν ήταν χαριέστατη και γλυκύτατη αυτή η φωνή η οποία έγινε πρόξενος τόσων αγαθών. Εσύ, δικέ μας σωτήρα, υποσχέθηκες αψευδέστατα να μένεις πάντοτε με τους Ιερούς Αποστόλους σου και δι' αυτόν να μένεις και με εμάς, οι οποίοι σε πιστεύουμε και σε λατρεύουμε ως αληθινό Θεό. Αυτή λοιπόν τη Θεία σου και φιλτάτη και γλυκυτάτη φωνή, «Ω δέσποτα Χριστέ, και την αψευδή σου υπόσχεση, εμείς οι χριστιανοί την κρατάμε ως άγκυρα. Άγκυρα ασφαλεστά την ελπίδος». Η φωνή δηλαδή του Χριστού μας και τα λόγια του είναι μία άγκυρα από την οποία στηριζόμαστε και στηρίζουμε τις ελπίδες μας προς το Χριστό. Την φωνή σου Κύριε την γνωρίζει και η αισθητή και η νοητή θάλασσα διότι πολλές φορές την επετίμησε και ησύχασε. Μας αναφέρει δηλαδή ο Άγιος Νικόδημος το θαύμα που έκανε ο Χριστός και επετίμησε την τρικυμισμένη θάλασσα, την αισθητή θάλασσα. Αλλά ο Χριστός μας επιτιμά και την νοητή θάλασσα, τις τρικυμίες δηλαδή της ζωής μας. Όταν είμαστε στερεωμένοι επάνω στην πέτρα της πίστεως, όταν είμαστε στερεωμένοι επάνω στον τίμιο και ζωπιό σταυρό, είναι σαν να είμαστε στερεωμένοι επάνω σε μία σανίδα σωτηρίας, γιατί από το σταυρό προήλθε η σωτηρία μας, την οποία μας τη χάρισε ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν κι αν τύρανοι μας φοβερίζουν, εμείς δεν φοβούμαστε. Κι αν η φτώχεια μας στεναχωρεί, αυτό δεν μας νοιάζει. Κι αν ασθένειες μας ενοχλούν, εμείς δεν καταπέφτουμε. Κι αν οποιασδήποτε θλίψεις και δυστυχίες μας έβρουν, είτε από τους δαίμονες είτε από τους ανθρώπους, εμείς Κύριε μόνοι την γλυκητά τη σου φωνή και επαγγελία θυμούμαστε και ευθύ αμέσω παρηγορούμαστε, ευθύ αμέσω εφρενόμαστε και ευθύ κάθε μας λύπη μεταβάλλεται σε χαρά γιατί είσαι παρόν και σε μας αοράτος και μυστικός, εσύ ο παμφίλτατος και γλυκύτατος δεσπότης μας, και μας ενδυναμώνεις στις ασθένειές μας, μας παρηγορείς στις θλίψεις και περιστάσεις της ζωής μας και μας λέγεις στην καρδιά του καθενός μας τρόπον την Α, μη φοβήστε, εγώ είμαι με εσάς, όπως είπες τότε και στους μαθητάς σου, ιδού εγώ με θυμώνει μη, πάσα στα σημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, τίποτε απολύτως να μην μας πτωεί. Ο Χριστός μας αναστήθηκε, είναι ο νικητής. Κατήργησε τον θάνατο και καταπάτησε τον διάβολο. Κανείς μας να μην απελπίζεται, αλλά να είμαστε στηριγμένοι στο Χριστό και σε αυτά που λέει ο Χριστό να κάνουμε τον αγώνα μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι και ό,τι δεν μπορούμε θα μας βοηθήσει ο Χριστός. Αρκεί να έχουμε θέληση να αγωνιστούμε για να δει και ο Χριστός ότι πραγματικά τον αγαπάμε. Στην συνέχεια της σημερινής μας συνάντησης θα ασχοληθούμε με τα Ιερά Αναγνώσματα του Πάσχα τον Απόστολο και το Ιερό Ευαγγέλιο. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από τις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 8. Οι πράξει των Αποστόλων είναι έργο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Απόστολος εκ των εβδομήκοντα Αποστόλων ήταν ο Λουκάς, Έλληνας ιατρός ο οποίος κατοικούσε στην Συρία ήταν μαθητής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και ήταν και αυτός ο οποίος ζωγράφισε την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της τον Χριστό. Ήταν και ζωγράφος ο Λουκάς. Και μόλις την είδε την εικόνα αυτή η Θεοτόκος είπε «Η χάρη του Ιού μου και η δική μου να είναι με την εικόνα αυτή, αλλά και με όλες τις εικόνες γενικότερα». Και ήταν ένας εκ των δύο που πορεύονταν προς τους αιμαούς, που συνάντησαν καθοδόν τον Αναστάντα Κύριο. Τις πράξεις των Αποστόλων τις γράφει ο Άγιος Λουκάς για να τις αποστείλει σε κάποιον θεόφιλο ο οποίος ήταν άρχοντας και αναφέρει εκεί όλο το ιστορικό από την ανάληψη του Χριστού μέχρι και τις περιπέτειες και τα μαρτύρια του Αποστόλου Παύλου. Ας δούμε τώρα το πρωτότυπο κείμενο όπως το έγραψε ο Απόστολος, πράξης κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 8. Τον μεν πρώτον λόγον επί ησάμην περιπάντων, ο Θεόφιλε, ο ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας, εντιλάμενος της Αποστόλης, δια Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν αυτόν εν πολλή στεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναλυζόμενος παρήγγυλαν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεσθε, αλλά περιμένουν την επαγγελία του πατρός, ειν οικούσατε μου» ότι Ιωάννης μεν τη νίδατη, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίο, ου με τα πολλά στάφτα σημέρας. συνελθόντες, επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο, αποκαθιστάνει την βασιλείαν το Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, ούχι μόν εστίγνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεσθε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφιμάς και έσεσθε θέμοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Από την Λαμπροφόρο Κυριακή του Πάσχα έως την Κυριακή της Πεντηκοστής, τις Κυριακές και τις Καθημερινές, στις Ιερές Ακολουθίες, αναγυνώσκονται αντί για άλλα αποστολικά αναγνώσματα οι πράξεις των Αποστόλων. Ο λόγος για τον οποίο αυτήν την περίοδο του Πεντηκοσταρίου αναγυνώσκονται οι πράξεις των Αποστόλων είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ότι τα αναρρίθμητα και καταπληκτικά θαύματα που γίνονταν από τους Αγίους Αποστόλους για τα οποία διηγούνταν οι πράξεις, είναι τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου. Τα θαύματα δηλαδή που έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι στο όνομα του Ιησού Χριστού, ήταν τρανή απόδειξη της Αναστάσεως Του. Οι Άγιοι Απόστολοι καλούσαν τους σταυρωτές του Κυρίου να Τον πιστέψουν και να Τον αναγνωρίσουν ως Θεό τους. Πώς θα πίστευαν εκείνοι, αν δεν έβλεπαν τα τόσα θαύματα των Αποστόλων, διότι με την δύναμη τίνος έκαναν θαύματα οι Απόστολοι. Όχι βέβαια με την δική τους, διότι αυτοί ήσαν γνωστοί ως οι αγράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας. Τα θαύματα λοιπόν γίνονταν εν ονόματι και με την δύναμη του Αναστάντος Ιησού το βιβλίο των πράξεων, όπως είπαμε, συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είχε γράψει και το καταλουκάν Ευαγγέλιο, το τρίτο κατά σειράν στην Καινή Διαθήκη. Και όπως το Ευαγγέλιο του, έτσι και τις πράξεις των Αποστόλων, τις έγραψε για να στηρίξει την πίστη και να οικοδομήσει τον Χριστό, τον Θεόφιλο, άνδρα επιφανή, ο οποίος απαρνήθηκε την ειδωλολατρία και πίστεψε στον Χριστό. Γράφει λοιπόν προς Αυτόν ο Ιερός Λουκάς τα εξής. Το πρώτο βιβλίο που έγραψα και σου απέστειλα «Ο Θεόφιλε», το Ευαγγέλιο δηλαδή, περιλαμβάνει περιληπτικά όλα όσα ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδαξε και έκανε από την αρχή έως το τέλος της δημοσίας δράσεώς του. Από τότε δηλαδή που άρχισε να κηρύττει την μετάνοια και να καλεί τους ανθρώπους να τον πιστέψουν ως Θεό, μέχρι και την ημέρα της αναλήψεώς του στους ουρανούς. Κατά το διάστημα αυτό, εξέλεξε τους Αγίους Αποστόλους, στους οποίους τώρα δια πνεύματος Αγίου έδωσε εντολές και οδηγίες να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Μετά από την Σταύρωση και την Ανάστασή του, παρουσιάστηκε επανειλημμένος στους μαθητές του και με πολλές αποδείξεις και τους βεβαίωσε ότι πράγματι αναστήθηκε εκ νεκρών. Μετά από την Ανάστασή του όμως ο Κύριος δεν έμενε συνέχεια με τους μαθητές του όπως έκανε προηγουμένως, αλλά επί 40 ημέρες παρουσιαζόταν σε αυτούς κατά διαστήματα και όταν εμφανιζόταν τους δίδας και τις αλήθειες και τα μυστήρια που αναφέρονταν στην Βασιλεία του Θεού. Και τις σαράντα αυτές οι μέρες έτρωγε μαζί τους για να τους βεβαιώσει ότι πράγματι αναστήθηκε. Συγχρόνως τους έδωσε εντολή να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την πραγματοποίηση της υποσχέσεως που τους είχε δώσει την Μεγάλη Πέμπτη το Εσπέρας σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, το ότι θα λάβουν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Διότι πράγματι τους είχε υποσχεθεί ότι ο Ουράνιος Πατέρας θα έστελνε το Άγιο Πνεύμα. Και όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό με απλό νερό, έτσι και εσείς τους είπε, μετά από λίγες ημέρες θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε αυτό. Αλλά οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού σκεπτόντουσαν ακόμη με το κοσμικό φρόνημα. Δεν είχαν σαφή αντίληψη περί της πνευματικής βασιλείας του Κυρίου Ιησού και νόμιζαν ότι τώρα που αναστήθηκε ο Χριστός, που δοξάστηκε, ότι θα επαναφέρει την παλιά βασιλεία του Δαβίδ, θα διώξει δηλαδή τα στρατεύματα και θα επιφέρει ειρήνη στο κράτος και θα ανακηρυχθεί επίγειος βασιλέας. Γι' αυτό του απίφθηναν και ανάλογες ερωτήσεις. «Κύριε», του λένε, «τώρα λοιπόν κατά το διάστημα αυτών των ημερών πρόκειται να αποκαταστήσεις στην αρχαία της δύναμη και δόξα την βασιλεία του Ισραηλιτικού έθνους». Ο Κύριος όμως δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. «Δεν σας χρειάζεται», του είπε, «ούτε μπορείτε να μάθετε εσείς τους ορισμένους καιρούς κατά τους οποίους θα πραγματοποιήσει ο Θεός τα σχέδιά Του. Το πότε θα συμβεί ή το ένα ή το άλλο το γνωρίζει μόνο ο ουράνιος πατέρας, στην εξουσία του οποίου υπόκεινται όλα». Φυσικά, όπως έχουμε πει αγαπητοί αδελφοί, το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία το γνωρίζουν και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Τριαδικός Θεός μας δηλαδή, και τα τρία πρόσωπα έχουν ένα θέλημα. Και ό,τι γνωρίζει ο Πατέρας γνωρίζει ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και τους λέει ο Χριστός, αυτό όμως σας λέγω, όταν θα κατέλθει σε εσάς από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα, θα πάρετε δύναμη και ενίσχυση. Και με την δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος, θα γίνετε κήρυκες της ζωής μου και της διδασκαλίας μου. Και θα μεταφέρετε την Ευαγγελική Μαρτυρία στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και την Σαμάρια και έως τα πιο απόμακρα μέρη της γης και πράγματι, το κήρυγμα περί της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, οι Άγιοι Απόστολοι το διέδωσαν σε όλο τον κόσμο. Τότε με το προφορικό του κήρυγμα, σήμερα και μέχρι συντελεία των αιώνων, με τα θεόπνευστα Ευαγγέλια και τις επιστολές τους, την Καινή Διαθήκη δηλαδή. Όπως λέει και ο προφητάνακτας Δαβίδ, «Ισπάσαν την γην, εξήλθεν ο και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Τα λόγια τους δηλαδή και τα ρήματά τους, αυτά που είπαν, ακούστηκαν σε ολόκληρη τη γη και στα πέρατα της οικουμένης. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι και το δικό μας καθήκον, να σκορπίζουμε τριγύρω μας το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού να διαλαλούμε σε όλους ότι ο Χριστός αναστήθηκε και επομένως θα αναστηθούμε και εμείς. Και η πληροφορία αυτή, ότι αναστήθηκε δηλαδή ο Χριστός, διώχνει την λύπη από τις ψυχές των ανθρώπων και τις γεμίζει με αληθινή χαρά, με την χαρά που μας χαρίζει σε όλους μας η Ανάσταση του Κυρίου μας. Το σαρανταήμερο αυτό του Πάσχα Αντί για καλημέρα ή καλησπέρα ή οποιονδήποτε άλλο χαιρετισμό, οι χριστιανοί αναμεταξύ μας λέμε το Χριστός Ανέστη. Και πώς απαντάμε, όχι αληθό ή αληθός ο Κύριος, απαντάμε αληθό Ανέστη ο Κύριος, διότι ο σατανάς φρίτη από την αλήθεια αυτή της πίστεως, φρίτη με την Ανάσταση του Χριστού, διότι τον καταπάτησε με την Ανάστασή του ο Κύριος. Γι' αυτό όταν μας λένε Χριστός Ανέστη, να απαντάμε αληθώς Ανέστη ο Κύριος ημών. Ο Χριστός δηλαδή αναστήθηκε. Απάντηση. Αληθώς, αλήθεια αναστήθηκε ο Κύριος μας. Γιατί ο Χριστός είναι ο Κύριος και Θεός μας. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα προχωρήσουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής του Πάσχα. Κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 17. Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο, ουδέ εν ο γέγονεν, εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένετο το άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτω ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ή να πάντες δι' αυτού. Ούκιν εκείνο το φως, άλλη να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είν το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο είν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ούκ έγνο. Εις τα ίδια ήλθεν, και οι ίδιοι αυτών ού παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, και αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». «Η ούκ ου εξεμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλεκ Θεού εγενήθησαν». «Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού», δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και εκέκραγε λέγον, ούτως σύν ο νήπον, ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι, και εκ του αυτού, ημείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από τις Άγιες Γραφές των Αγίων Πατέρων, να παραθέσουμε μία κατανοητή ερμηνεία, διότι το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου για να κατανοηθεί θέλει πάρα πολύ φώτιση γιατί είναι από τα πιο δύσκολα κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας. Γι' αυτό και ο Ιωάννης προσφωνήθηκε από την εκκλησία μας ως θεολόγος. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, κατά Ματθαίον, κατά Λουκάν και κατά Μάρκον, ονομάζονται συνοπτικά Ευαγγέλια, ενώ το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι θεολογικότατο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης εικονίζεται να έχει δίπλα του έναν αετό, διότι είναι αετός υψηπέτης. Μας μεταφέρει δηλαδή μέσα από το Ευαγγέλιο του σε μεγάλα και υψηλά πνευματικά νοήματα. Τι σημαίνει λοιπόν «εν είναι ο Λόγος» και «ο Λόγος είναι προς τον Θεόν» και «Θεός είναι ο Λόγος» εν αρχή, δηλαδή στην αρχή της πνευματικής και ηλικής δημιουργίας. Άναρχος και προαιώνιος υπήρξε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Όταν δηλαδή δημιουργήθηκαν οι άγγελοι, τα ουράνια σώματα, η γη, ο άνθρωπος και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν επάνω στην γη, στην αρχή αυτής της δημιουργίας πνευματικής και ηλικής, υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι ο Θεός Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Και ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήταν πάντοτε αχώριστος από τον Θεό Πατέρα και ήταν κοντά του, ήταν πλησιέστατα προς Αυτόν και ο Λόγος ήταν Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Αχώριστος λοιπόν ο Χριστός μας από τον Θεό Πατέρα, προαιώνιος και άναρχος. Αυτός υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας, ενωμένο με τον Θεό. Αχώριστος δηλαδή, όπως και με το Πανάγιο Πνεύμα. Όλα όσα υπάρχουν έγιναν δι' αυτού, έγιναν μέσω αυτού, και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε το παραμικρό από όσα έχουν δημιουργηθεί. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο δια του Ιού, ένα Αγίο Πνεύματι, όπως είπαμε. Σε Αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρη πηγή ζωής δημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωή. Για τους ανθρώπους όμως δεν είναι μόνο η φυσική ζωή, αλλά και το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει τον νου τους στην κατανόηση και την αποδοχή της αλήθειας. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν μπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει και να το εξουδετερώσει. Ο Χριστός μας δηλαδή είναι η πηγή της ζωής και για τους λογικούς ανθρώπους είναι το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει τον νου τους και τους οδηγεί στην αλήθεια. Όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, φώτισε τον κόσμο με την διδασκαλία του και το Άγιο Παράδειγμα του. Οι άνθρωποι όμως, επειδή ήσαν σκοτισμένοι από την πλάνη και από την αμαρτία, δεν κατενόησαν το φως της διδασκαλίας του Χριστού και δεν το εγκολπόθηκαν. Παρέμειναν στο σκοτάδι. Παρ' αυτά όμως, όσο κι αν θέλησαν οι άνθρωποι να παραμείνουν στο σκοτάδι, το σκοτάδι δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να επισκιάσει και να εξουδετερώσει το φως, διότι το φως είναι ο Χριστός που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Κι όμως, για να βοηθήσει ο Θεός τους ανθρώπους να γνωρίσουν και να δεχθούν το φως του Χριστού, έστειλε έναν προάγγελο αυτού του φωτός, έναν Άγιο άνθρωπο, τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ήρθε με κύριο σκοπό να δώσει σοβαρότατη μαρτυρία, να μαρτυρήσει δηλαδή περί του φωτός, περί του Ιησού Χριστού και με το κήρυγμά του να προπαρασκευάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν όλοι στο φως ως κύριο έργο του είχε να υποδείξει ότι το φως του κόσμου, ο σωτήρας και λυτρωτής είναι ο Ιησούς, για να πιστέψουν σε Αυτόν οι άνθρωποι. Να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Δεν ήταν όμως ο Ιωάννης το φως, αλλά ήρθε για να δώσει μαρτυρία περί του φωτός. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήταν εξ αρχής στον κόσμο, ο Θεός, ως Δημιουργός και Κυβερνήτης του Σύμπαντος, και ο κόσμος όλος, ορατός και αόρατος, έλαβε ύπαρξη και ζωή μέσω αυτού. Αλλά τι κρίμα! Ενώ αυτός δημιούργησε τον κόσμο αυτός τον κυβερνά και αυτός τον συντηρεί. Όταν έγινε άνθρωπος και ήλθε στην γη, οι άνθρωποι της αμαρτίας δεν τον παραδέχθηκαν ως δημιουργό και θεό τους. Και όχι μόνον οι ξένοι, αλλά ούτε και οι δικοί του άνθρωποι, ούτε οι συμπατριώτες του Ιουδαίοι τον πίστεψαν. Η τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτών ου παρέλαβον», λέει το Ευαγγέλιο ήρθε σε αυτούς που με ιδιαίτερη στοργή διαμέσου των αιώνων είχε προστατέψει και αυτοί οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν ως σωτήρα και Θεό τους. Άλλοι όμως τον δέχθηκαν. Όσοι ήσαν καλοπροαίρετοι και τον δέχθηκαν ως σωτήρα τους, αυτούς τους έκανε κατά χάριν παιδιά του Θεού. Τους έδωσε δηλαδή το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από ανθρώπινα αίματα, ούτε από θέλημα σαρκός, ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθηκαν από τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι εκλεκτοί, δεν είναι σαν τους πολλούς σαρκικούς ανθρώπους. Είναι άνθρωποι δηλαδή με απλά λόγια αναγεννημένοι από την χάρη του Θεού. Είναι άνθρωποι πνευματικοί. Και για να πραγματοποιηθεί αυτό, και να γίνουν δηλαδή οι άνθρωποι παιδιά του Θεού κατά χάριν, έγινε άνθρωπος ο Υιός και Λόγος του Θεού και εσκήνωσεν εν ημίν. Έζησε στην γη ανάμεσα στους ανθρώπους, σαν ένας από εμάς. Αλλά τι δόξα, τι μεγαλείο υπήρχε στον ενανθρωπή σαν τα ιό του Θεού. Εμείς που τον είδαμε με τα μάτια μας, λέει, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χορτάσαμε από τη Θεία Δόξα Του η οποία φανερωνόταν μέσα από τα θαύματά Του και την διδασκαλία Του αλλά και στην λαμπρότητα της Αγίας και Αναμάρτητης Ζωής Του. Ήταν δόξα πρωτοφανή που την είχε ως μονογενής Υιός από τον Θεό Πατέρα Του. Με την Θεία Χάρη Του θαυματουργούσε και με τα λόγια της αληθείας που έβγαιναν από το στόμα του, δίδας και τους ανθρώπους. Ο πρόδρομος λοιπόν Ιωάννης που είχε αποσταλεί από τον Θεό για να υποδείξει στους ανθρώπους τον Σωτήρα, κήρυτε δημόσια και έλεγε «Αυτός είναι εκείνος που σας έλεγα ότι θα έλθει μετά από εμένα. Αυτόν που προφήτευσαν οι προφήτες, και αυτόν περίμεναν οι πατριάρχες του Ιουδαϊκού λαού, διότι αυτός ως Θεός υπάρχει προαιωνίως. Αυτός μας ευεργετεί συνεχώς και μας δίνει από τον Ανεξάντλη πλούτο των δωρεών του. Μετά από μία χάρη και ευλογία προσθέτει και άλλη. Ο νόμος και οι εντολές της Παλαιάς Διαθήκης δόθηκαν στους ανθρώπους διαμέσου του Μωυσέως. Η χάρη όμως της σωτηρίας που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την δουλεία της αμαρτίας και τον αναγεννά και τον κάνει παιδί του Θεού, δόθηκε δια του Ιησού Χριστού. Τι εξαιρετική ευλογία, τι ανεκτήμητη δωρεά. Αν δεν ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο, αν δεν σταυρωνόταν, αν δεν αναστενόταν τριήμερος, εμείς θα ήμασταν δούλοι της αμαρτίας και εχμάλωτοι του θανάτου και του άδου, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά δόξα το Θεό, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για χάρη μας πέθανε και αναστήθηκε για να μας χαρίσει την αιώνια, την αφάνατη ζωή. Ας προσπαθήσουμε να ζούμε όπως Αυτός παραγγέλει για να είμαστε μαζί Του, δοξασμένοι και μακάρι. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη ο Κύριος ημών, Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε!